Πώς είσαι τώρα, για να την κάνω γενικά την ερώτηση. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ναι. Είμαι πολύ έγκυος. Φαίνεται ότι είσαι πολύ έγκυος, δεν φαίνεσαι, αλλά πολύ χαρούμενη φαίνεσαι. Είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Νιώθω ότι μόνο αυτό μου είχε μείνει από τα πράγματα που ήθελα να κάνω στη ζωή μου. Η ολοκλήρωση έρχεται μόνο όταν είσαι έτοιμος να δημιουργήσεις έναν άνθρωπο. Ήθελες πολύ, δηλαδή ήταν κάτι που το έχεις στο μυαλό σου. Είμαι μοναχοκόρη. Δίνεις την εντύπωση, επειδή είσαι πολύ ροκ και πολύ αυτή, ότι εντάξει, μωρέ, αυτά είναι και λίγο συμβάσεις και. Καλά, το ίδιο μου είπε κάποιος σήμερα το πρωί και του λέω, δηλαδή, εμείς που ακούμε ροκ μουσική, ας πούμε, δεν θέλουμε να κάνουμε, να διονύσουμε το είδος. Ότι. Όχι, ρε παιδί, μου, το, η σύμβαση του πρέπει να το κάνω ή ξέρω εγώ δεν πρέπει. Αυτή είναι ανάγκη. Είναι μεγαλύτερη. Νομίζω δεν είχα άλλη ανάγκη σαν αυτή πέρα από τον έρωτα. Οπότε το ένα είναι, ξέρεις, η εξέλιξη του αλουνού. Και όταν είσαι με έναν άνθρωπο που τον αγαπάς τόσο ώστε να. Να θέλεις να τη μούρη του σε μικρό. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν η ώρα, έχουν έρθει όλα, έχουν γίνει όλα. Δεν θα μπορούσα να ευχηθώ για κάτι καλύτερο. Ωραία, κάτσε, πρέπει να σε πάρω από την αρχή την ιστορία. Γιατί δεν ξέρω, έχω χάσει τέτοια. Ναι. Έχεις παντρευτεί. Κοίταξε, με έναν αντισυμβατικό τρόπο, ναι. Κοίτα, γενικά, η απάντηση αυτή την ερώτηση είναι απλή. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Δεν είναι τόσο απλή στη δική μας περίπτωση. Α, γιατί? Γιατί, όπως είπες πριν, είμαστε πολύ ροκ, καταλαβαίνεις. Και είμαστε λίγο, τα πράγματα τα έχουμε λίγο αλλιώς στο μυαλό μας. Δηλαδή, με έναν αντισυμβατικό τρόπο κοινωνικά, ναι, είμαι παντρεμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έκανες χαρτί. Αντισυμβατικά, σου είπα. Ναι, ρε παιδί. Δεν νομίζω ότι ένα χαρτί με κάνει στην παντρεμένη. Στην ψυχή σου είσαι παντρεμένη. Είμαι παντρεμένη, ναι, από αυτή την άποψη. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι άλλο εκεί έξω για μένα, όπως και εκείνος το ίδιο. Και δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπογράψω ένα χαρτί για να επικυρώνει αυτό το οποίο ζω. Θα υπογράψεις όμως. Κάποια στιγμή θα υπογράψω, ναι, βεβαίως, γιατί χρειάζεται να αναγνωριστεί και αυτό το παιδί, το δόνιο. Ναι. Αλλά ναι, είμαι παντρεμένη στην ουσία. Αλλά όχι, δεν είμαι παντρεμένη σε αλλά χαρτί. Αλλά όχι, δεν είμαι παντρεμένη σε χαρτί. Ναι. Αλλά φαντάζομαι μέχρι να φτάσει η ώρα που θα πάμε στο μευτήριο. Θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό. Θα περάσουμε μια βόλτα και από εκεί. Και ποιος είναι? Αυτός ο τύπος. Αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Τι είναι, ένας μουσικός. Αν αυτό θες να μάθεις. Εντάξει, δεν θα ήταν και. Εντάξει. Ναι, μπορεί και τελικά δεν θα ήταν. Τελικά, όπως έδειξε η ιστορία. Δηλαδή, για φαντάζομαι να ερχόσουν εδώ και να μου έλεγε δεν άντρε. Είναι ο άντρα μου. Τραπεζικό υπάλληλο. θα μπορούσε. Αν είχε το χαρακτήρα που έχει ο άντρα μου. Που είναι ένα άνθρωπο που τέλος πάντων εμένα με καλύπτει πάρα πολύ. Διασκεδάζω πάρα πολύ μαζί του. Είμαστε φιλαράκια πολύ. Και το πιο βασικό για μένα είναι ότι τον θαυμάζω απεριόριστα αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μουσικός, παίζει κάπου σε. Είναι μουσικός, παίζει, ναι. Είναι μουσικός παραγωγός, είναι δάσκαλος, είναι πολλά πράγματα. Και γενικά είναι ένας φανταστικός τύπος, τον οποίο τον θαυμάζω πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσε να μην είναι αυτός ο άντρας μου τόσο πολύ που τον θαυμάζω. Δηλαδή, αν είχα άλλον άντρα και θαύμαζα το Φώτη τόσο, δεν θα μπορούσα να είμαι αυτόν τον άλλον άντρα. Πώς θα το εξηγήσω. Εσύ με το Φώτη θα σου. Ναι, ένα πράγμα. Και πότε τον γνώρισε? Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κοινωνικά και πάντα ανταλλάσσαμε απόψεις για τα πράγματα που κάνουμε, για τη δουλειά μας κτλ. Χωρίς φλερτ. Το λέω αυτό γιατί παρεξηγηθούμε για τις προηγούμενες σχέσεις. Και κάποια στιγμή που η στιγμή ήταν σωστή, που ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι, δεν υπήρξε θέμα. Δηλαδή ήταν μάλλον αυτονόητο. Άντε, ρε. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ναι, τόσο πολύ. Είναι από αυτά που τον βλέπεις να έρθει από μακριά και σε βλέπει και είναι όλα σε αργή κίνηση. Ένα τέτοιο πράγμα. Ήθελες να το κάνεις μάλλον. Δηλαδή νομίζω είναι και λίγο στο κεφάλι μας, ξέρεις, το κάνουμε να συμβεί. Κοίταξε, εγώ σου μιλάω τώρα από τη δική μου την πλευρά, αλλά κάπως τυχαία και από τη δική του την πλευρά κάπως έτσι είναι. Εσύ που πιστεύεις, ρε παιδί μου, σε αυτά τις ενέργειες, τα τέτοια, στα θετικά, στα αρνητικά, στα αυτά. Πώς ήταν, κάτι θα είχε εκείνη την περίοδο? Νομίζω ότι τον έφερα κι εγώ στη ζωή μου, γιατί κι εγώ είχα ανάγκη. Δηλαδή ήταν η ώρα πια να πω, ξέρεις τι, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο γύρω-γύρω, δεν μου κάνει τίποτα πια η διασκέδαση το έξω. Καμιά φορά, ρε παιδάκι μου, πώς είναι κάποιες σχέσεις που πρέπει να το. Να πεις, να πω, να πάρεις τηλέφωνο, να μην πάρεις το μήνυμα, αυτό. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό. Και κάποιες φορές ρέει ένα πράγμα. Αυτό. Δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Τίποτα απολύτως. Φυσικά, σαν όλα τα ζευγάρια, έχουμε θέματα προς λύση, γιατί αλλιώς θα βαριόμασταν κιόλας. Αλλά όχι σε αυτά. Δηλαδή, ο έρωτας είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Δεν το διαπραγματευόμαστε. Και το πάθος. Δηλαδή, με πάθος γίνονται τα πάντα σε αυτό το σπίτι. Από τις αγάπες μέχρι τον Τζακωμό. Όλα είναι στα κόκκινα. Και πώς είναι αυτός τώρα που περιμένετε μωρό? Εντάξει. Πώς να.
Πώς να είναι. Δεν ξέρω, δεν περιγράφεται αυτή η χαρά, ρε παιδί μου. Σας το προτείνω να μην φυλάξω. Όσοι είσαστε δηλαδή να το κάνετε, είναι πολύ όμορφο πράγμα. Αλλάζουν όλα. Τώρα θα σου πω τετριμμένα πράγματα, τα ξέρεις. Αλλάζουν όλα και από πού είμαι ακόμα, ξέρω. Εσύ όταν έβλεπες άλλες συνεντεύξεις τους να τα λένε αυτά και ναι, ναι. Η ζωή μου έχει άλλο νόημα και όλα τα χρώματα είναι πιο λαμπερά και τέτοια, δεν έλεγες άντε μωρέ. Όχι, θα σου πω, κοίτα, δεν έλεγα άντε μωρέ. Θα σου πω τι συμβαίνει σε μένα που ξέρεις ότι δεν είμαι καθόλου ροζ. Ναι. Είμαι τίγκα ροζ τώρα. Ναι. Δηλαδή όλα ροζ. Όλα συννεφάκια, καρδούλες, λαγουδάκια. Δεν είναι θέμα. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ να μιλήσω, δεν βρίσκω τις κατάλληλες λέξεις. Που δεν φημίζομαι γι' αυτό. Φημίζομαι για το αντίθετο. Ναι. Δεν έχω τις κατάλληλες λέξεις, ρε παιδί μου. Μία φίλη μου είπε τις προάλλες ότι κάποια στιγμή κοίταξα το παιδί μου και έβαλα τα κλάματα σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί τον αγαπούσα τόσο πολύ που πονούσα. Δηλαδή. Σου προτείνω να μην το κάνεις αυτό, γιατί όταν το μωρό σε βλέπει να κλαις, για το μωρό κλαις, γιατί ή πεινάς ή πονάς, δηλαδή δεν έχει άλλο τέτοιο. Και σου λέει τώρα αυτή πεινάει ή πονάει τα μωρά, δεν μπορούν να καταλάβουν το κλάμα της συγκίνησης. Ναι, προφανώς. Και σου λέει τώρα θα εδώ πονάει κάπου. Εδώ ένα θεματάκι, γιατί εγώ είμαι λίγο... Πάντα έκλαιγες ή τώρα... Όχι, πιο, παλιά έκλαιγα πιο πολύ από ό,τι κλαίω τώρα. Α. Γενικά, αυτό που μου συμβαίνει στην εγκυμοσύνη είναι πολύ πρωτόγνωρο. Mm. Δεν περίμενα ότι θα είναι έτσι. Που είμαι και ξερόλα, τα ξερόλα. Ήρθε η ώρα και είναι όλα πολύ καινούρια. Ναι, είδες. Πολύ καινούρια. Δεν είναι όλα ρόδινα, έτσι, δηλαδή τις πρώτες μέρες, τον πρώτο μήνα, ας πούμε, έπαιρνα τις φίλες μου τηλέφωνο και τις έβριζα. Γιατί δεν μου το είπατε, ότι είναι όλα δύσκολα. Ότι είχα πολλά νεύρα, ναι. Το ότι ζουν οι οικοί μου είναι ένα θαύμα. Εσύ τώρα, εσείς μένετε μαζί οι δυο σας, έτσι, ναι, δεν είναι. Μείνετε από καιρό μαζί οι δυο σας. Από δηλαδή την πρώτη μέρα. Ήμασταν κάναμε όλα γρήγορα γίνανε. Επειδή ήταν, ερχότανε, το βλέπεις, ρε παιδί. Είναι, δεν, ήταν, δεν υπήρχε θέμα. Ναι. Δεν τίθεται θέμα. Η οικογένειά σου πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό? Εννοώ ο μπαμπάς. Νομίζω ότι ο μπαμπάς μου είναι ο καλύτερος φίλος του άντρα μου και το ανάποδο. Δηλαδή, ό,τι γίνεται σε αυτό το σπίτι το ξέρει ο μπαμπάς. κάνουν πάρα πολύ παρέα, πιο πολύ από ό,τι κάνουν με μένα, και ο ένας και ο άλλος. Η μαμά βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γενικά, έχει δημιουργηθεί κάτι για το οποίο πάντα ευχόμουν και νομίζω και οι γονείς μου το ίδιο. Mm. Είναι οικογένεια. Ναι. Από αυτές τις παλιές, τις ωραίες, τις πατροπαράδοτες. Βλέπεις τη μαμά σου αλλιώς? Την καταλαβαίνω λίγο περισσότερο, η αλήθεια είναι. Ναι. Μεγάλη αποκάλυψη είναι αυτό, ξέρεις. Ναι, είναι. Μου το λέγανε, αλλά μου το λέγανε με τον λάθος τρόπο. Δηλαδή θα κάνεις παιδιά, θα δεις και εσύ και τέτοια. Ναι, ναι. Αλλά τι να σου πω τώρα, της έδειξα ένα κάτι που πήρα για το μωρό και το κοιτούσε σαν χαμένη, σαν να νιώθω ότι θα τους δώσει ξανά ζωή αυτό το πράγμα. Και αυτό μου δίνει τεράστια χαρά, γιατί νομίζω αυτό που εμένα μου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση, τη μεγαλύτερη ειδονή στη ζωή μου, είναι να βλέπω κάποιον άλλο να χαίρεται λόγω εμού. Mm. Μπορεί να είναι εγωιστικό αυτό που σου λέω, αλλά δεν ξέρω, την είδα να χαίρεται τόσο που έπαθα, ξέρεις, πω, ότι θα ξανανιώσει και εκείνη και... Είναι μια καινούρια αρχή για όλους. Τι έχει αλλάξει? Καταρχήν δεν μπορείς να δουλέψεις όπως δούλευες, αλλά παρόλα αυτά δουλεύεις τώρα. Δουλεύω και από ό,τι έμαθα είναι και η πρώτη φορά που τουλάχιστον στο ελληνικό θέατρο συμβαίνει αυτό το πράγμα και πάρα πολύ μου άρεσε. Τι? Να ξεκινήσει ηθοποιός πρόβες τον τρίτο μήνα, ας πούμε. Ναι. Λίγο παρακινδυνευμένο για κάποιους, αλλά εγώ περνάω πάρα πολύ καλά. Κάνει πολύ καλός ορμόνες μου, από ό,τι λέει ο γιατρός μου. Κράτησα όμως ένα πράγμα το οποίο θεώρησα ότι θα είναι πολύ ωραίο να γίνει, γιατί και διαμορφώνεται σύμφωνα με την εγκυμοσύνη μου και διαπραγματεύεται και ένα θέμα που μου αρέσει πολύ και είναι παιδικό θέατρο, που ό,τι καλύτερο μπορεί να μου συμβεί αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Οπότε θα κάνω την ψαρόσουπα στο θέατρο Χορτ. Τι είναι, ποια είναι η ιστορία? Είναι το θέμα των προσφύγων και το κατά πώς, και το θέμα της διαφορετικότητας. Τη διαφορετικότητα, αλλά και όλο αυτό μέσα από το πρίσμα του ρατσισμού. Του ότι μία μέρα μπορεί να σηκωθεί κάποιο και να πει ότι εγώ, ας πούμε, σε αυτή τη θάλασσα δεν χωράνε όλα τα ψάρια, χωράνε μόνο αυτά που θέλω εγώ. Ναι. Που είναι αστείο, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Οπότε, αν το αναγάγει, στην πραγματικότητα είναι εξίσου αστείο. Ναι. Γιατί αυτό ο κόσμο δεν είναι κανενός, είναι τεράστιο και χωράνε όλοι παντού. Ναι. Και επειδή τώρα συμβαίνει όλη αυτή η ιστορία που συμβαίνει τόσο κοντά μα, γιατί το πέρασμα. Η Ελλάδα είναι ένα πέρασμα για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να εγκατασταθούν κάπου που θα βρουν καλύτερη τύχη. Νομίζω ότι δεν υπήρχε καλύτερη ευκαιρία για μένα να συνδυάσω όλα τα πράγματα που με αφορούν σε ένα. Και έγινε πολύ μαγικά. Είναι αυτό που μου είπες. Το παιδί είναι ένα τυχερό σημάδι στη ζωή ενός ανθρώπου.